Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έγινε σχόλιο από μια δημόσια τοποθέτησή σας. Ναι. Και τα όσα είπε ο κύριος Παπαντονίου σχολιάσαμε. Δεν είναι εδώ. Και τα όσα είπε ο κύριος Πολάκη σχολιάσαμε. Δεν είναι εδώ. Και πολλές φορές από την επικαιρότητα παίρνουμε αφορμές και σχολιάζουμε. Δεν μπορούν να είναι άπαντες παρόντες. Όταν μιλάμε για το Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, δεν είναι κάθε πρωί ο κύριος Τσακαλώτος εδώ. Αλλά πέστε μου. Πέστε μας, κυρία Κεφαλίδου. Δεν ξέρω με ποιον μιλώ, επειδή μιλάτε όλοι μαζί. Ο Νίκος Μερτζάνης είμαι, κυρία Κεφαλίδου. Και ο Κωστάκης. Κύριε Μερτζάνη, νομίζω εσείς ήσασταν αυτός που έκανε το σχόλιο έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ λάθος να δημιουργούνται εντυπώσεις και να διαστρέφουν δηλώσεις οι οποίες είναι κρυστάλλινες. Ζήτησα να πέσει άπλετο φως. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη να προχωρήσει το έργο της. Τι πιο σαφές. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς υπονοούμενα. Αλλά αυτό το οποίο επιχειρείτε, να εκμεταλλευτείτε δηλαδή ένα σχόλιο, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο αδικεί και τη δημόσια τηλεόραση και όσους καλεσμένοι ερχόμαστε εκεί για να εκφράσουμε την άποψή μας. Και θα σημειώσω ότι έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω την εργαλειοποίηση που επιχειρείται αυτή η κυβέρνηση για κρίσιμα θέματα. Όταν υπάρχουν εισαγγελείς, όπως είναι η κυρία Ράικου, που κάνει λόγο για Ρασπούτιν και πολιτικές παρεμβάσεις και εκβιασμούς. Όταν υπάρχουν δικαστές που καταγγέλουν παρεμβάσεις με αφορμή την υπόθεση Πολάκη και τόσα άλλα. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη θέση μας για τον κύριο Παπαντονίου, νομίζω ότι είμαστε κατηγορηματική, προχωράει η υπόθεση, υπάρχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και σεβόμαστε τις αποφάσεις της. Και εδώ κλείνει το θέμα. Όχι, μισό λεπτό, κυρία Κεφαλίδου, γιατί εσείς αναγνωρίζετε στον εαυτό σας ότι μπορείτε να σχολιάσετε, αλλά δεν αναγνωρίζετε σε δημοσιογράφους ότι μπορείτε να σχολιάσετε. Βεβαίως, αλλά παίρνω για να κάνουμε διάλογο. Δεν αναγνωρίζετε σε κάποιον. Κυρία Κεφαλίδου, είστε δημόσιο πρόσωπο. Είστε δημόσιο πρόσωπο. Έχετε κάνει δημόσια τοποθέτηση, σύμφωνα με την οποία σας διαβάζω ακριβώς, εκτός αν θέλετε να την ακούσουμε την τοποθέτησή σας. Αν θέλετε να τη διαβάσω εγώ τι είπατε ή να την ακούσουμε. Πάρα πολύ καλά τι έχω πει, κύριε Μερτζάνη. Άλλοι δεν αντιλαμβάνονται μάλλον. Μας λέτε ότι είμαστε και χαμηλής αντίληψης. Το δέχομαι και αυτό, κυρία Κεφαλίδου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνετε το σχόλιο σας. Απλώς θα ήθελα να αναγνωρίσετε και σε εμάς το δικαίωμα να κάνουμε σχόλιο, κυρία Κεφαλίδου. Σχόλιο, δεν είμαστε, ναι. Δεν είμαστε μεταφορείς ειδήσεων. Κυρία Κεφαλίδου, είμαστε δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι και όχι μεταφορείς ειδήσεων. Θέλετε να ακούσουμε τι είπατε, να το διαβάσω, κυρία Κεφαλίδου. Τι θέλετε να διαβάσετε, να ακούσουμε τι είπατε, κυρία Κεφαλίδου. Να ακούσουμε τι είπατε, γιατί μας κατηγορείτε ότι είμαστε χαμηλής αντίληψης. Μισό λεπτό, Νίκο. Βάλατε μια τελεία στην κουβέντα. Είπατε σταματάει εδώ. Μισό λεπτό, κυρία Κεφαλίδου, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να σταματάει εδώ μια κουβέντα όταν λέτε ότι διαστρεβλώθηκαν αυτά τα οποία είπατε. Να ακούσουμε τι είπατε, να το σχολιάσουμε, να το πάμε. Μάλλον θα το πάμε από την αρχή μετά. Να ακούσουμε τι είπατε στην πρώτη είδηση στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και στη Μαρία Αλεξάκη σήμερα το πρωί. Είναι ξεκάθαρη η θέση και του κινήματος αλλαγής και των στελεχών του. Άπλετο φως παντού. Η δικαιοσύνη στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, πρέπει να κάνει το δικό της έργο και από εκεί και ύστερα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Η υπόθεση Γιάννου Παπαντομίου την εντάσσεται στο timing, δηλαδή βολεύει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και γι' αυτό. Στην ανάμειξη του όρους. Η υπόθεση του κυρίου Παπαντονίου έχει πάρει το δρόμο της εδώ και καιρό. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει ένα τέτοιο δικαστικό έβριμα είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και από το παρελθόν. Άρα η δικαστική εξέλιξη σας κάνει όλη αυτή η εικόνα, σας κάνει ότι η δικαστική εξέλιξη χειραγωγήθηκε από την κυβέρνηση. Όταν ακούω καταγγελίες της κυρίας Στάικου, που μιλάει για... Ράικου, συγγνώμη. Η οποία μιλάει ότι υπήρχε παρέμβαση ομότατη στο έργο της. Όταν βγαίνουν οι εισαγγελείς και λένε ότι έχουν πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο τους, όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει ασχολιαστό. Μάλιστα. Είπατε λοιπόν, κυρία Κεφαλίδου, αυτό, ακούσαμε τι είπατε. Και το σχόλιο το δικό μας. Είπα και τώρα. Ναι, το σχόλιο το δικό μας. Το σχόλιο το δικό μας ήταν μετά τη δήλωση του κυρίου Παπαντονίου, το δικό μου σχόλιο, το δικό μου σχόλιο, το ξεκαθαρίζω, ότι μετά τη δήλωση Παπαντονίου, ο οποίος μίλησε για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, η οποία κάνει κακό στη δημοκρατία, είπα ότι μία αντίστοιχη άποψη, σχόλιο, ακούστηκε στην πρωινή εκπομπή τη ΕΡΤ. Προσπαθείτε να ταυτίσετε δύο δηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση.
Και θεωρώ ότι με την εξήγηση που σας έδωσα και την κουβέντα που κάνουμε και φυσικά τη δυνατότητα που δώσατε να παίξει το βίντεο. Δεν μιλάτε για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, άλλο καταλάβαμε. Διορθώστε μας, σας ακούμε και αυτό θέλουμε να μας διορθώσετε. Κυρία Κεφαλίδου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία απορία. Κυρία Κεφαλίδου, κάνετε ότι δεν με ακούτε νομίζω. Ρωτάω για να το διευκρινίσετε. Εδώ έχετε το χρόνο, όσο χρόνο θέλετε. Δεν μιλάτε εσείς λοιπόν για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Σωστά. Μιλώ για εργαλειοποίηση που σε όλα τα μεγάλα θέματα η κυβέρνηση έχει ως τακτική της. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το θέμα Παπαντονίου. Μα μας λέτε τώρα ότι μιλάτε για εργαλειοποίηση και επιτίθεστε στον Νίκο Μπερτζάνη στην εκπομπή απευθείας και στην ΕΡΤ. Γιατί, συγγνώμη λίγο, γιατί είπατε ότι πρέπει να προσέχουμε πώς σχολιάζουμε εσάς που από ό,τι καταλάβαμε κάνετε την τιμή να έρχεστε στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, κυρία Κεφαλίδη. Δεν κάνετε. Δεν είναι να βγαίνετε στη δημόσια κοινότητα. Τώρα μιλούσε ο κύριο Ασκαράτο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Συγγνώμη, κυρία Κεφαλίδη μου. Θέλετε να μιλήσετε. Έχετε θέμα. Αν θέλετε. Κανένα θέμα δεν έχω, κυρία Κεφαλίδου. Η διαφωνία σας ήταν για τη πολιτική λέξη εργαλειοποίηση. Η διαφωνία μου αυτήν εξέφρασα. Μάλιστα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Και σωστά, κάνατε και πήρατε τηλέφωνο. Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έχω λόγο να σας καθυστερώ. Έχετε πολύ σημαντικά θέματα. Όχι, κύριε Κεφαλίδου, δεν είναι κρεμότητα. Δεν είναι κρεμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την φιλοξενία. Δεν πειράζει. Κυρία Κεφαλίδου, όσο χρόνο θέλετε έχετε για να διατυπώνετε τις θέσεις σας. Πάρα πολύ ήρεμος. Είμαι απλώς. Όσο χρόνο θέλετε έχετε για να διατυπώνετε τις θέσεις σας. Να πω ακριβώς. Για να μισό λεπτό, ενώ την τελειώσω την πρόταση. Γιατί πάνω φαίνεται... μου έγινε, γι' αυτό σου λέω. Έλα, εντάξει. Εγώ γι' αυτό δεν μιλάω και τόση ώρα. Γιατί έγινε πάνω στον Νίκο και ο Νίκο προφανώς θα πρέπει να το πάρει πάνω. Απλώς επειδή ήταν και άλλα κομμάτια της κυρίας Κεφαλίδου στην εκπομπή, τα οποία δεν τα έχουμε. Κακώς δεν τα έχουμε, κακώς δεν τα κόψαμε. Επειδή η λέξη εργαλειοποίηση ήταν η επιμέτρηση. Γι' αυτό εγώ ρώτησα και όντως μίλησε για εργαλειοποίηση, αλλά δεν αφορά στον κύριο Παπαντονίου. Δεν ξέρω. Εγώ κάτι δεν κατάλαβα. Πάντως δόθηκε ο χώρος και να ακουστεί ξανά η άποψη της κυρίας Κεφαλίδου, η οποία μπόρεσε να διατυπώσει το... Μην την αποκωδικοποιήσεις, πάλι το ίδιο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δόθηκαν οι απαντήσεις, τελείωσε. Πάμε διαφημίσεις.